Ζήλον εν Θεόν αναλαβώντες, ημαυρώσατε αρίου πλάνην, ομοουσίον τριάδα κηρύττοντες. Μαρκιανέ και Θεόφρον μαρτύριε, ορθοδοξίας η άσυστη προβολή. Θείοι μάρτυρες Χριστό το Θεό πρεσβεύσατε, δωρήσαστε. Ημίν το Μέγα έλεος. Τη 25η του μηνός Οκτωβρίου, Μαρκιανού και Μαρτυρίου των μαρτύρων των νοταρίων, Ταβιθά της Δικαίας ειν ανέστησεν ο Απόστολος Πέτρος, Αναστασίου, Σαβήνου, Ουαλερίου, Χρυσάφου, Παπία, Διοδόρου, Κόνονος, Κλαυδιανού, Φαύστου, Βασιλείου, Λουκιανού, Νικηφόρου και Στεφάνου των μαρτύρων, Φιλαδέλφου και Πολυκάρπου. Οι Άγιοι Μάρτυρες Μαρκιανός και Μαρτύριος οι νοτάριοι. Οι Άγιοι αυτοί ήσαν νοτάριοι, δηλαδή γραμματικοί του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Παύλου του Ομολογητού, στα χρόνια που βασίλευε ο Αριανός βασιλεύς Κωνστάντιος, ο ιός του Μεγάλου Κωνσταντίνου, 337 έως 349 μετά Χριστόν. Άριστα σπουδαγμένοι και οι δύο υπήρξαν συνήγοροι θαραλέοι της Ορθοδόξου αληθείας. Όταν ο Πατριάρχης Παύλος δεν δέχθηκε να συμφωνήσει με τους Αριανούς, εξορίστηκε από τον βασιλιά στην Αρμενία. Εκεί τον έπνιξαν με το ομοφόριό του. Τότε οι δύο Άγιοι έμειναν πιστοί στον ποιμένα τους και σταθεροί στο ορθόδοξο δόγμα, διότι πάντα στο νου τους κυριαρχούσε ο λόγος του Χριστού μας. «Εάν ημείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου εστέ». «Αν δηλαδή εσείς μείνετε στερεοί στην διδασκαλία μου, λέει ο Κύριος, τότε πράγματι είστε και αληθινοί μαθητές μου». Αυτά τα λόγια είπε ο Χριστός στους Αγίους μαθητές και Αποστόλους Του και κατ' επέκταση σε όλους εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Διότι όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αγαπητοί φίλοι, εν δυνάμει μπορούμε να πούμε ότι είμαστε μαθητές του Χριστού. Μαθητεύουμε δηλαδή στον Κύριό μας, στην θεϊκή του διδασκαλία. Ο Μαρκιανός και ο Μαρτύριος το απέδειξαν περίτρανα αυτό, όταν συνελήφθησαν από τον Αυτοκράτορα. Ομολόγησαν τότε με θάρρος μπροστά του την αληθινή πίστη και τον ήλεγξαν για τις παρανομίες του και τις αιρέσεις του. Τότε διατάχθηκε και τους θανάτωσαν με μαχαίρια. Η Αγία Ταβιθά, την οποία ανέστησε ο Απόστολος Πέτρος. Αυτή ειν πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών, ον επί, μας πληροφορούν οι πράξεις των Αποστόλων. Έτσι της πλέκει το εγκόμιο ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, ο συγγραφεύς των πράξεων. Το όνομα Ταβιθά είναι συριακή λέξη και στα ελληνικά ερμηνεύεται Δορκάς. Το όνομα αυτό έφερε η ευσεβεστάτη αυτή και φιλάνθρωποι χριστιανοί που κατοικούσε στην Ιώπη. Από τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 1, 36 έως 40 στίχοι, πληροφορούμαστε ότι η Δορκάς ήταν εξειδικευμένη υφάντρια που κατασκεύαζε χιτώνες και ημάτια, τα οποία τα πουλούσε και από τα έσοδα συντηρούσε φτωχούς, χήρες και ορφανά. Όταν ο Απόστολος Πέτρος στα πλαίσια της διάδοσης του Ευαγγελίου έφτασε στην λίδα της Παλαιστίνης, συνέβη να ασθενήσει η Δορκάς και να πεθάνει. Και ενώ είχαν ετοιμαστεί όλα για την κηδεία της, έγινε γνωστό ότι ο Πέτρος ήταν στη Λίδα. Τότε δύο απεσταλμένοι παρακάλεσαν τον Πέτρο να έρθει στην Ιώπη. Όταν έφτασε, τον ανέβασαν στο Υπερό, όπου έκειτο η νεκρή Δορκάς. Συγκινημένος ο Απόστολος Πέτρος, χωρίς να πει τίποτα, τους έβγαλε όλους έξω, γονάτισε και προσευχήθηκε θερμά. Έπειτα είπε «Ταβιθά ανάστηθη» και πράγματι η νεκρή αναστήθηκε. Αυτό χαροποίησε αφάνταστα τους παρευρισκομένους και το γεγονός διαδόθηκε σε όλη την Ιώπη, με αποτέλεσμα να πιστέψουν πολλοί στο Χριστό. Από τότε η Ταβιθά έζησε αρκετά χρόνια γεμάτα αγαθά έργα και ελεημοσύνες. Το τέλος της επίγειας ζωής της την βρήκε σε βαθύ γύρας και έτσι η φιλάνθρωπη αυτή γυναίκα έφυγε ειρηνικά και με αγαλίαση, διότι την αξίωσε ο Θεός να περάσει την ζωή της ωφέλιμα, γεμάτη πνευματικούς καρπούς.